πολύ σημαντικό είναι και το μήνυμα το οποίο λαμβάνει η νέα γενιά, είτε έχουμε να κάνουμε με εφήβους, είτε με μικρά παιδιά, είτε με παιδάκια νηπιαγωγείου. Από τη σημερινή ημέρα τα μηνύματα, βέβαια. Πάμε στο 22ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Θα συναντήσουμε την κυρία Άννα Στουμπίδη, είναι διευθύντρια, και την κυρία Σπυριδούλα Σολδάτου, εκπαιδευτικός βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Αφορμή της σύνδεσής μας, Βάλια, είναι... Είναι η πολύ όμορφη γιορτή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον νηπιαγωγείο. Βέβαια, σε όλες τις σχολικές μονάδες έγιναν σήμερα αντίστοιχες εορταστικές, έτσι, επαιτειακές εκδηλώσεις. Ωστόσο, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την διευθύντρια και τη δασκάλα 22ου νηπιαγωγείου για να μας πούν τα παιδιά πώς ακριβώς συμμετείχαν σήμερα στην εκδήλωση και αυτή. Και πώς αντιλαμβάνονται μέσα από τις ζωγραφιές, μέσα από τη μουσική, τα μηνύματα της περίοδου. Κυρία Στουμπίδη, να ξεκινήσω με εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρίως την κυρία Βαλιαπούη που είναι γειτόνισσα και είδε τη γιορτή μας. Ένα μέρος. Και πραγματικά... Αποκαλύπτουμε τις πηγές τώρα και πώς προέκυψε το ρεπορτάζ. Και πραγματικά έμεινα άφωνη, την παρακολουθούσα από το μπαλκόνι και μου άρεσε πάρα πολύ. Γειτόνισσα Βαλιαπούη, λοιπόν. Έτσι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι αυτό που είπατε. Σε όλες τις σχολικές μονάδες σήμερα, τα παιδιά έδωσαν το δικό τους μήνυμα. Φώναξαν όλα μαζί ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Κάποια αιτήματα που δυστυχώς 48 χρόνια μετά και παραμένουν ακόμα αιτήματα και ζητήματα και άλυτα προβλήματα. Τα μικρά παιδιά φωνάζουν, καταλαβαίνουν την έννοια της δημοκρατίας σε αντιδιαστολή με την έννοια της δικτατορίας, ζωγραφίζουν τι θα προτιμούσαν, μπαίνουν σε καταστάσεις προβληματισμού, αντιλαμβάνονται έννοιες όπως ήταν η Χούντα, ο φασισμός, με το δικό τους τρόπο, όσο πιο απλά μπορούμε, γιατί καταλαβαίνετε, είναι παιδάκια 4 έως 6 ετών στο νηπιαγωγείο. Παρ' όλα αυτά, τα μηνύματα που δίνουν είναι τα πιο σπουδαία μηνύματα που θα μπορούσε να έχει η κοινωνία μας. Μηνύματα για ειρήνη, μηνύματα για ισότητα, μηνύματα για ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Και βεβαίως υπήρξαν και κάποιες ζωγραφιές. Να πάμε και στην κυρία βέβαια, Σολδάτου, να μας πει περισσότερα. Πόσο εύκολα μπήκαν στο κλίμα, στο περιεχόμενο, στο θέμα της ζωγραφιάς τα μικρά παιδιά. Τα παιδάκια γενικότερα σε αυτή την ηλικία μαθαίνουν μέσα από απλές δραστηριότητες. Έτσι και εμείς τους βάλαμε σε μια διαδικασία ώστε απλά και κατανοητά να μάθουν και να ζωγραφίζουν σε σχέση με το Πολυτεχνείο και τη δικτατορία. Τους κάναμε διάφορες δραστηριότητες να ζωγραφίσουν το Πολυτεχνείο με τα κάγκυλα, κατασκευές και φτιάξαμε και τα πολύ ωραία πανό μας. Καθώς και τις μάθαμε και πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια για τη συγκεκριμένη μέρα. Βλέπουν λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί παίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών. Αλλά και φυσικά ακριβώς να λαμβάνουν μηνύματα από πράγματα που δεν έχουν ζήσει με έναν ξεχωριστό, μοναδικό, ιδιαίτερο τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την κυρία Στουμπίδη και την κυρία Σολδάτου. Και αξία έχει βέβαια όλα όσα σας αναφέρουν τα μικρά παιδιά τις επόμενες μέρες. Βίωσαν κάτι πρωτόγνωρο για τα ίδια. Βέβαια, το θέμα είναι πώς θα το αντιληφθούν και θα το εκφράσουν το επόμενο διάστημα. Έχει αξία να τα ξαναπούμε. Αυτό έχω να πω εγώ. Να σας ευχαριστήσω. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.